Οι 284 μετανάστες που μεταφέρθηκαν σταδιακά στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας Χανίων ταξίδευαν από τα παράλια της Λιβύης προς τη Γάβδο, στιβαγμένοι σε ένα παλιό αλευτικό. Το ταξίδι τους έληξε, όπως όλα τα προηγούμενα, λίγα ναυτικά μίλια νότια του ακριτικού νησιού. Πραγματικά είναι μια άφιξη με ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μεταναστών αυτή τη στιγμή. Είχαμε αρκετές αφήξεις το προηγούμενο διάστημα, αλλά ήταν μικρότερες και πιο εύκολα διαχειρίσιμες, της τάξης των 20, 30, 40 ατόμων, 50, με αυτούς τους αριθμούς παίζαμε. Τώρα ξαφνικά πλησιάζουμε τους 300. Οι αρχές των Χανίων κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς λόγω του μεγάλου αριθμού των μεταναστών ήταν αδύνατο να μεταφερθούν στο κεντρικό λιμεναρχείο στη Σούδα. Και κληθήκαμε χθες το βράδυ να απαντήσουμε στο Δήμο για το πού θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν αυτοί οι μετανάστες. Ο χώρος είναι καθαρός, είναι άδειος, δεν χρησιμοποιείται, δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε τη βοήθεια σε ένα τέτοιο κοινωνικό φαινόμενο. Ανάμεσα στους 284 μετανάστες βρίσκονται γυναίκες και παιδιά. Είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο μεικτό κλιμάκιο από τα δύο κέντρα υγείας αστικού τύπου Χανίων και από τη Σκόμη του ΕΟΔΗ ανέλαβαν την εξέτασή τους. Ουσιαστικά εμείς ερχόμαστε για να πιστοποιήσουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση οι άνθρωποι, δεν υπάρχει κάποιο επίγον πρόβλημα, το οποίο οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσουμε. Αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, θα το κάνουμε εδώ ή θα μεταφέρουμε κάποιον στο νοσοκομείο. Στελέχη της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και του Τμήματος Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας προκειμένου να διασφαλίσουν ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας. Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Θα μπορούσαμε να είμαστε μεθαύριο εμείς, θα μπορούσαν να ήταν τα παιδιά μας. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο που το επιτρέπουμε, που σαν κυβέρνηση, σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουμε κάτι καλύτερο. Σαν Ερυθρός Σταυρός, ξέρετε ότι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να βρίσκεται ο Ερυθρός Σταυρός σε αυτές τις διαδικασίες. Προσφέρουμε την υγειονομική κάλυψη, πρώτες βοήθειες, ό,τι χρειαστεί, μία συμπαράσταση ηθική περισσότερο και ψυχολογική, ό,τι μπορούμε. Η επιχείρηση μεταφοράς των μεταναστών από το παλιό αλιευτικό στο οποίο επέβαιναν άρχισε απογευματινές ώρες χθες, όταν οι ίδιοι επικοινώνησαν με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό 112 ζητώντας βοήθεια. Στον θάλαμο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος σήμανε συναγερμός. Ένα ναυαγοσωστικό και ένα πλωτό περιπολικό από τους λιμενικούς σταθμούς Αγίας Γαλήνης και Παλαιόχωρας, ένα αλιευτικό, σκάφος ιδιώτη και 4 παραπλέοντα προσέγγισαν το πλοίο με τους μετανάστες, το οποίο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Γάβδου. Πρώτες πρωινές ώρες με το πλοίο Δασκαλογιάννης της Ανενδίκ μεταφέρθηκαν στα Σφακιά. Η αγωνία τους για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη ζωή, έχουν τον πόνο και τη δυστυχία στα μάτια τους. Και αυτό που εισπράττουμε εμείς είναι το βλέμμα εμπιστοσύνης και το βλέμμα ευγνωμοσύνης πολλές φορές. Ειδικά από μικρότερες ηλικίες παιδιά είναι πολύ συγκινητικό. Η χθεσινή ήταν η 32η άφιξη από την αρχή του χρόνου στα νότια των Χανίων, με τον συνολικό αριθμό μεταναστών να φτάνει πλέον τους 1.600.